Τον κύριο Διονύσιο, χειροκροτήστε μου τον κύριο Διονύσιο. Είχα να τον δω ένα χρόνο και. Πολύ χαίρομαι που ήρθατε, κύριε Διονύσιο, σήμερα. Ο γνωστός ψυχολόγος της εκπομπής μας, ο οποίος κατά καιρούς είχε κάποιες αντιρρήσεις με τον Μάικλ Τζάκσον, θα θυμάστε παλιότερα. Σήμερα είναι εδώ να μας δώσει και αυτό τις συμβουλές του, τις ψυχολογικές συμβουλές του. Και τον. Μ' ο Άλεξη. Ναι. Μ' άκουσε. Τι κάνεις, καλά εσύ. Βάλτε μια γασέτα ρε παιδιά στο αυτό. Ο Αλέξης τέλος πάντων είναι ο υπερκινητικός της περίπτωσης. Άκουσε με, θέλω να πω κάτι στην τηλεόραση. Κοίταξε, δώσε μου εμένα το όφωνο, να στο κρατάω εγώ, γιατί δεν ακούγεσαι. Ακούγεσαι, στο λόγο μου. Είναι ο υπερκινητικός της ιστορίας. Έλα εδώ, έλα εδώ, όχι κοντά εκεί, έλα εδώ, περίμενε. Ο υπερκινητικός. Πού πας, Αλέξη μου, εδώ θα καθίσεις να μιλήσεις, εδώ. Ό,τι πεις εσύ. Προχώρα, πες το. Μ' ακούς εμένα. Εγώ εσένα σ' ακούω. Πες το. Τώρα πες το. Θα μιλήσω τώρα, ε. Μ' ακούς. Τέλος. Όχι, τέλος. Άκουσε με. Περίμενε τώρα, τώρα πάλι. Πες το όμως, σε παρακαλώ. Εμένα μη μου λέει. Πώς είπε εδώ. Είσαι κοντά, ρε. Μ' ακούς. Χαίνω, σε... Πες το, παιδί μου. Κάτι. Ό,τι λόγο βάγει, ρε. Στέλνω χαιρετίσματα στο Παλαιοφάλιρο στην πόλη. Με πολλά φυλάκια. Με πολλά φυλάκια. Μ' ακούς. Εσύ γιατί το πήρες το καπέλο? Μπορώ να ρωτήσω. Ναι, το καπέλο. Ο τύπος είναι μεγάλο ψώνιο και να φύγει από την εκπομπή αμέσως, γιατί είναι μεγάλος γελίος. Παιδιά, δεν θέλω να μανουριάσετε αμέσως τώρα. Κάτσε, Αλέξη μου, γι' αυτό σε έχουμε πάλι εμείς εκεί. Δώστε μου, κυρία. Τους παρεξηγείτε, είναι νέα παιδιά. Ώρες-ώρες δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Ναι. Ευχαριστώ, γεια σας. Να βάλεις όχι, το μωρό μου. Λοιπόν, Αλέξη μου, κάθισε εσύ εδώ. Κάθισε. Χαλαρώστε τώρα. Εσείς εδώ πάρτε τα σφυριά σας, τα έτσι σας. Κοίτα, καθίστε. Κύριε Διονύση, εσείς αναλάβετε να χαλαρώσετε τον Αλέξη. Έχετε έναν ιδιαίτερο τρόπο για να το... Χαλαρώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, να σας πω κάτι, με αυτή τη μουσική που παίζετε, νομίζω ότι, ότι έχω πάει σε κρουαζιέρα, να πούμε. Και είμαι καταχαρούμενη στις διακοπές και έτσι ταράντατάν. Και περιμένω και το φιλέτο, το ντεμί που είναι. Για κάτω το λίγο πιο χάρτη, γιατί λείπει ο δικός μου ντράμερ και έχετε... Τι έχεις να πεις, Αλέξη? Τι έχω να πω, τίποτα. Τίποτα απολύτως δεν θες να πεις. Οπότε δώσε μου το όφωνο, αφού το θες. Έλα, πες μου, σε ακούω. Να σου πω κάτι, γίνεται να σηκώ πολύ, εγώ γίνεται. Άμα γουστάρει, σήκω, αλλά μην απομακρυνθείς πολύ. Ας πάρεις αυτό να πάρεις, θα σου πω κάτι. Κάτι... Α, δεν θέλω να τσακώνεστε. Εγώ σε κορμί. Μα ακούς, επιτρέπετε να χορέψω ένα χώρο. Στην πορεία της εκπομπής μας θα χορέψεις. Κάθισε, Αλέξη μου, κάθισε. Τι θέλετε να μας πείτε, κύριε Διονύση, σας ακούμε. Ο Αδακύρος. Ναι. Είναι ευχάριστος τύπος. Ναι. Ευχάριστος. Ναι. Καλός για την εκπομπή. Ναι. Μόνο που είναι λίγο αϊκίνητος. Ναι. Χρειάζεται μια μικρή συμβουλή εκ μέρους μου. Ναι. Και σιγά σιγά θα στρώσει. Είδα ότι... Όμως είναι πολύ ευχάριστος. Σίγουρα και είναι και πολύ καλό παιδί. Είδα, κύριε Διονύση, ότι πριν με κάποιες κινήσεις με τα χέρια που του κάνατε, ναι, δεν ξέρω αυτό, η ενέργεια του δίνατε. Η ενέργεια, δύναμη. 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 Είδα ότι αμέσως χαλάρωσε με αυτό. Χαλάρωσε. Που του... Ναι. Χαλάρωσε. Μάλιστα. Κύριε Νίκο, ακούμε τη γνώμη σας γενικά. Πώς ναι. πάει το πράγμα. Διαφωνώ με την κυρία που μας γύρισε την πλάτη. Πρώτον. Μάλιστα. Δεύτερον, τι θέλω να είναι.
απέναντί μου, ναι, να τη βλέπω, διότι μπορεί και εγώ να τη ζηλέψω, να την κάνω γυναίκα μου, να την κάνω ευτυχισμένη. Μάλιστα. Αυτό με πολύ με στεναχωρεί που γύρισε. Το όφωνο λίγο πιο κοντά στη σωματική. Με πολύ με στεναχωρεί αυτό. Ναι. Θα το ξεπεράσετε όμως. Ναι. Θα το εύχομαι από σένα να γυρίσει την πλάτη από εδώ, διότι μπορεί να τη ζητήσω και για γάμο. Μάλιστα. Εσείς, κυρία Χρυσάνθη μου. Εγώ θέλω να πω στις κυρίες και στις δεσποινίδες, όσες είναι ανήπαντρες, και βρούνε την τύχη τους να είναι νοικοκυρές, να μαγειρεύουν ωραία, να είναι καθαρές στο σπίτι τους, να συγυρίζουν πολύ ωραία και να περιμένουν να πλένουν και να σιδερώνουν το σύζυγό τους και να τον περιμένουν και να ευτυχίσουν. Μάλιστα. Και εσύ, αγαπητέ μου φίλε. Καταρχήν, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Η εκπομπή πάει καλά. Ψιλοκαλή είναι. Πάει καλά. Δεν τρελαίνεσαι κιόλας όμως. Όχι. Εντάξει. Γενικώς το κλίμα είναι καλό. Ωραία. Ευχάριστο. Ωραία. Αλλά δυστυχώς υπάρχει ένας εκ των συνυπαρχόντων εδώ που δεν επιθυμώ να το απαντήσω, γιατί είναι ένας άνθρωπος, δηλαδή, φτηνός. Και δεν επιθυμώ να το απαντήσω, γιατί μου είπε μια φράση κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ναι. Δεν επιθυμώ να απαντήσω σε τέτοιους ανθρώπους, γιατί το δεν αξίζει τον κόπο. Το καταλαβαίνω. Δεν αξίζει τον κόπο και δεν θα επέμψω στο επίπεδο ότι τον ξέρει. Ξέρω ποιος είναι. Μάλιστα. Είναι ο κύριος που κάθεται στην αντικρινή πολυθρόνα. Δεν επιθυμώ να ασχοληθώ μαζί του, ούτε ασχολούμαι με τέτοιους αλήτες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να μας πείτε για ποιον πρόκειται, έτσι ώστε να φέρουμε εμείς την ηρεμία και την τάξη? Ναι, πρόκειται για τον. Το όφωνο κοντά. Πρόκειται για τον κύριο. Το όφωνο, παρακαλώ, κοντά στο σπίτι. Πρόκειται για τον κύριο εκεί. Θέλετε να μου πείτε το όνομά του? Δεν επιθυμώ να. Μάκης. Δεν ξέρω πώς το λένε. Θα καθαρίσω εγώ. Μάκη, είπες τίποτα για το φίλο μου? Όχι, δεν είπα τίποτα. Δεν είπες τίποτα. Δεν μπορεί να το γέννησε από το μυαλό του ξαφνικά. Αν είπα τίποτα, θα το δούμε. Τι είπες, Αντρέα? Το αν λέω ψέματα ή όχι, το ξέρει το ίδιο τι είπε και τι δεν είπε. Ο κύριος πολύ μιλάει. Και επίσης θα ήθελα να σας παρακαλέσω τέτοιους ανθρώπους με τέτοιο επίπεδο σαν τον κύριο Μάκη να μην τους καλείτε στην εκπομπή σας. Δεκτό. Αμπρίζει. Σιγά το όφωνο, σιγά. Εδώ. Όχι. Μ' ακούς. Σ' ακούω. Εσύ τι ανασφάλεια είναι με τον ήχο αυτή που έχεις? Σ' ακούω. Τώρα θα πηγαίνεις μία από εδώ και μία από εκεί. Δεν λέει. Δεν λέει να πηγαίνω έρχομαι. Δεν λέει, γιατί κουράζεσαι. Εντάξει, Αλέξη μου. Ενδιαφέρεται για τη φυσική μου κατάσταση, ο Αλέξης. Κάτι ήθελε το παιδί, αλλά δεν ακούγαμε. Ήθελε κάτι να πω, μπορώ. Σας ακούω βεβαίως, κύριε Διονύσιέ μου. Θέλει τώρα να το πείτε. Τώρα, μπορείτε να το πείτε τώρα. Έχω τα ακούγα. Ωραία. Βεβαίως, σας ακούμε. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Πώς μου λέγα. Άστο αυτό, παιδί μου, κάνει θόρυβο. Κύριε Διονύση, είστε έτοιμος? Ναι, ναι. Θα σας βοηθήσω εγώ? Ναι. Δώστε μου εμένα το όφωνο. Φύγε από μπροστά μου. Άλλη μια φορά. Κύριε Νίκο, τι συμβαίνει εδώ? Αταξία βλέπω. Κι εγώ αυτό βλέπω. Ναι. Μεγάλη αταξία. Και θα... Κακός που είναι εδώ. Εδώ είναι σοβαροί άνθρωποι. Μιλάει κι εγώ. Πώς τα κατάφερες έτσι? Θα σε μαλώσω. Πώς τα κατάφερες έτσι? Εδώ είναι σοβαροί άνθρωποι. Τι? Μιλάνε εδώ. Ένας, δύο, τρεις. Οι άλλοι τι θέλουν εδώ? Σοβαροί. Εσύ μπαλάς στο κλάξο. Εδώ μιλάει. Ποιο κλάξο? Δώσε μου το όφωνο, παιδί μου. Και άμα το όσο έγινε. Έχω δουλειά. Μετά. Ναι. Μα ακούσε εμένα. Σου! Έλα εδώ. Μα ακούσε, έλα εγώ. Εντάξει, πάρ' το. Εντάξει, δεν χρειάζεσαι, πήγαινε. Ναι. Να σε πήγε. Ναι, ναι, πείτε το. Αμα είσαι στη φύση μου, τι θα κάνεις? Θα σας παρακαλέσω λίγο ησυχία να μιλήσει ο κύριος Διονύσιος. Κύριε Διονύση, θα μιλήσει τώρα ή απερίσσεις? Τώρα. Ελάτε, παιδιά. Για πολύ καιρό. Σεβασμό εις τον προκαθήμενο της Ελληνικής Εκκλησίας. Κύριε Σεραφείμ, σας εύχομαι υγεία.
Πρόεδρε, κύριε Καραμαλή, επιτρέψτε μου, η πείρα και η πολιτική εναρμονίζονται. Παρακαλώ, σταμάτα, μιλάει ο κύριος Δενίσιος. Μιλάει, μόνο του μιλάει. Σε παρακαλώ, παιδί μου. Ναι, ναι. Πηγαίνετε λίγο πιο εκεί, κύριε Διονύση, γιατί... Συγγνώμη, κύριε Διονύση, τι θέλεις, παιδί μου. Λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε εδώ στον κύριο Διονύση, ότι εδώ δεν είναι κομματική εκπομπή ή πολιτική εκπομπή, ούτε είναι θρησκευτική εκπομπή. Αν έχετε κάτι να... Ναι, αλλά είναι. Δεν είναι, παρακαλώ πολύ, όχι, δεν είναι θρησκευτική εκπομπή. Εδώ δεν είναι ερωτική εκπομπή. Άμα θέλει ο κύριος Διονύσης, που τον υπερακτιμώ κατά τα άλλα, να διαβάσει πολιτικές ευχές ή θρησκευτικές, να τις διαβάσει αλλού, όχι σε αυτή την εκπομπή. Εσείς τι λέτε, κύριε Χρυσάνθη μου? Σε θρησκευτική, ναι, αλλά σε κομματική, όχι. Εδώ ήρθαμε να βρούμε σύντροφο, όχι κόμματα. Εσείς, κύριε Νίκο? Η γλυκιά μου η Ανίτα που ερχόμαστε εδώ και μας δίνει ευτυχία. Αυτό είναι. Λοιπόν, εσύ τι θες να πεις? Περιμένετε, όχι. Πες το, Αλέξη, πες το, τελείωνε. Είπες? Πω, πω, δεν μπορώ άλλο πια. Αν το πεις, εμπορείς άλλο. Γιατί είσαι ζηλιά, για 100, το ξέρεις, άντε. Είμαι ζηλιά. Λοιπόν, κύριε Διονύση, ελάτε μπροστά, σας παρακαλώ. Ο καθένας εδώ μπορεί να πει ό,τι θέλει. Λίγο πιο μπροστά ελάτε, για να μην έχουμε αυτό. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, κύριε Διονύση. Πρόεδρε, πρωθυπουργέ, υπουργέ, βουλευτά, ο δρόμος γενικά του πολιτικού είναι μόνο ευθύς. Δεξιά δε και αριστερά δεν υπάρχουν και κλειδώματα προστασίας. Κύριε, το έδαφος που στηρίζεσαι είναι από λεπτό γυαλί. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, αλλά για γενικά και κατ' επέκταση, σαφής. Αναφερθώ επί του θέματος. Ο Νάση. Ο βασιλιάς Αλέξανδρος ζει? Όχι. Η Χριστίνα ζει? Όχι. Η Αθηνά πού είναι? Στον πύργο του Άιφελ. Δηλαδή κινδυνεύει. Ναι, κινδυνεύει. Τελείωσε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι οι προσωπικές αναζητήσεις του κυρίου Διονύσιου. Είναι ένας άνθρωπος προβληματισμένος με το κοινωνικό και το πολιτικό γίγνεσθε και νομίζω ότι και αυτός μπορεί να μας δώσει εδώ την άποψή του και να έχει και αυτός τους προβληματισμούς του, μπορεί να τους καταθέσει, να τους ακούσουμε και γιατί όχι να ευαισθητοποιηθούμε απέναντι σε αυτά που λέει ο κύριος Διονύσιος. Από τους ενορχιστρωτές, πάντα προτιμούμε τον Μπετόβεν. Τι θες να πεις, Αλέξη, εγώ το κρατάω αυτό. Το ξέρω ότι το κρατάς. Εντάξει, δεν το χτυπάω κάτω, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Το ξέρω. Αλέξη, μου δώσε το μικροφωνάκι. Σε παρακαλώ. Δεν μπορώ, τα νεύρα μου. Καλησπέρα. Μα ακούς εμένα. Ποια ή κάποιος είναι και περιμένει. Ποια είστε? Εμουά. Εσείς. Ποιον θέλετε? Το Λευτεράκι. Ναι. Πού είναι ο Λευτεράκης? Τι συμβαίνει, κύριε Διονύση? Είναι ενοχλητική. Το βλέπετε. Τι σας κάνουν? Δεν βλέπετε. Τι μου κάνουν. Είναι ενοχλητική. Γελάτε, κύριε Διονύση, μαζί μου. Γιατί κάνατε στον κύριο Διονύσιο και θέλει να φύγει? Μπορώ να απαντήσω, κύριε? Ναι, ναι, για πείτε μου. Κοιτάξτε, ο κύριος Διονύσης έχει καθυστερημένες ιδέες σε πολλά θέματα, ναι, και καλό θα είναι να μην έχετε στην εκπομπή. Δεν έχω τίποτα προσωπικό εναντίον του. Κύριε Διονύση, καθίστε, αλλά τον παρακαλώ, άμα έχει τις προσωπικές απόψεις, να τις καταλάβω. Εσείς, κύριε Νίκο, που είστε και τις ιδίες σχεδόν ηλικία. Είναι πολύ σοβαρό το κύριο. Είναι πολύ σοβαρός, κύριε Χρυσάνθη μου. Ναι, δεν άκουσα τίποτε, δεν... Γιατί θέλει να φύγει, γιατί θέλει να φύγει. Εγώ δεν θέλω, θα κατήσω καμπούλο. Όχι, δεν στο δίνω. Ελάτε να καθίσετε από εδώ. Δεν στο δίνω. Γιατί μου το δίνω. Δεν στο δίνω. Σε παρακαλώ, ελάτε από εδώ. Σοβαρολογείς τώρα. Σοβαρολογώ τώρα. Δεν σου δίνω το όφωνο. Γιατί? Γιατί το παίρνεις και δεν το βάζεις στο στόμα σου για να μιλήσεις και φυτάρω. Όχι. Δεν σου το δίνω. Ανίτα, τώρα, στη θέση σου, Αλέξη. Μη με στενοχωρήσεις. Έλα από εδώ, σε παρακαλώ. Ό,τι φίλω. Κάθισε πίσω. Να σκάσει μύτη τώρα η ταλεντάρα. Πω, πω, τι γίνεται εδώ μέσα. Εμείς επιμένουμε ότι από ενορχιστρωτές προτιμούμε πάντα τον Μπετόβεν. Ωστόσο... Θα σκάσει η ταλεντάρα τώρα. Η ταλεντάρα θα σκάσει, αλλά νομίζω ότι δεν έχουν ειδοποιηθεί ή βάφονται οι χορευτές. Α, ωραία.